Προημερών, δηλαδή όταν λέω προημερών ενώ κυριολεκτικά πριν από τις εορτές, την εβδομάδα εκείνη, έλαβε η υπηρεσία ένα πρώτο έγγραφο από τον εργολάβο της Τζαβελέων και από τον εργολάβο αντίστοιχο της πλατείας Κεφαλόβρεσου και από τον εργολάβο που τυχάνει να είναι των μονοπατιών της Αποδοτίας, οι οποίοι προσπαθούν με κάποιο τρόπο να απεμπλακούν από τα έργα. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν βιώνει μόνο ο Δήμος Ναυπακτίας. Έχω μιλήσει με πάρα πολλούς δημάρχους. Το βλέπετε, διαβάζετε και δημοσιεύματα. Η όλη αυτή η κατάσταση, γιατί μίλησα και μαζί τους, το πρόβλημά τους, μου λένε οι δήμαρχοι, δώσαν προφανώς εκπτώσεις τις οποίες πλέον δεν μπορούν να διαχειριστούν. Είναι έργα τα οποία είναι σωστά στον προϋπολογισμό τους, δεν επιδέχονται, γιατί έγιναν και σωστές μελέτες, δεν επιδέχονται ίξεις αφίξεις. Και αυτό το δεν επιδέχονται ίξεις αφίξεις προφανώς τους δημιουργεί την ανασφάλεια και θέλουν να απεμπλακούν εν ώψη και των γενικότερων συνθήκων, των ανατιμήσεων, των τιμών, των εξόδων και όλων αυτών. Αυτό μου είπαν σε κατηδίαν τηλεφωνικές επικοινωνίες και νομίζω ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί συνολικά, θα το αντιμετωπίσουμε σε πολλά έργα. Το αντιμετωπίζει και η Ναυπακτία, θα το αντιμετωπίσουν και οι άλλοι δήμοι. Το αντιμετωπίζουν και οι άλλοι δήμοι. Είχα και συνομιλία σχετική με τον κύριο Παπαστεργίου και με άλλους δημάρχους. Εάν, και το λέω με τα λόγω γνώσεως αυτό που λέω, εάν δεν δοθεί γενναία λύση στο θέμα γενικότερα των ανατιμήσεων, όχι μόνο για τα νοικοκυριά, είναι προκειμένου τώρα μιλάω για το Δήμο, εννοώ για το ενεργειακό, για το ρεύμα, για το πετρέλαιο και για τα υλικά που εμπλέκονται τα έργα, όλοι οι προϋπολογισμοί έχουν εκτιναχθεί τουλάχιστον κατά ποσοστό 30%. Αυτό τι σημαίνει? Ότι όταν ένας εργολάβος πριν από ένα χρόνο, πριν από ενάμιση, όταν δημοπρατήθηκαν αυτά τα έργα, έδωσε μία προσφορά γενναία με τη λογική που έδων τότε τις προσφορές, σήμερα είναι καλείται να εκτελέσει ένα έργο με μία προσφορά, με μία έκπτωση η οποία δεν ανταποκρίνεται στα δεδομένα της εποχής που την έδωσε. Αυτό είναι ένα καθαρά νομικό διαδικαστικό ζήτημα. Η νομοθεσία προβλέπει πολλές δυνατότητες και διεξόδους. Θα εκτιμηθεί η κατάσταση πρώτον από την υπηρεσία και δεύτερον από την νομική υπηρεσία και από την πολιτική ηγεσία και θα δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε συνολικά το ζήτημα που υπάρχει με τα θέματα των έργων και γενικότερα της ενέργειας στο Δήμο μας και όχι μόνο στο Δήμο μας. Το ίδιο έχει και η ΔΕΗ, αν φυσικά. Το ίδιο έχω, εννοώ ως προς τα κόστη, το ίδιο θα συναντήσουμε και θα συναντάμε δυστυχώς, ελπίζω ότι δεν θα συνεχιστεί για πολύ αυτή η κατάσταση.